Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Θέμη, αγαπητέ Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να είμαι σήμερα μαζί σας και να μοιραστώ λίγες σκέψεις με αυτό το εκλεκτό ακροατήριο. Θα διατηρήσουμε το δικαίωμα του ελέγχου των κυβερνητικών πράξεων και θα προτιμήσουμε, υποβάλλοντας εαυτούς εις δυσβάστακτων μαρτύριων, υπομονής να παρουσιάζουμε την εφημερίδα ταύτην αρτίαν. Είναι 15 Σεπτεμβρίου του 1919 και οι εφημεροπόλες διανέμουν ένα νέο φίλο στους περαστικούς. Με τιμή 10 λεπτά και με το όνομα Καθημερινή. Ο νεαρός Γιώργος Λάχος, ο περίφημος ΓΑΒ των επόμενων δεκαετιών, ένας ανήσυχος γόνος επιφανών Αθηναίων, έχει εγκαταλείψει την ηρεμία του δημοσίου υπαλλήλου και είναι πλέον ένας εκδότης. Άραγε να φανταζόταν τότε ότι εκείνες οι δύο διαβεβαιώσεις, ο έλεγχος δηλαδή της εξουσίας και ο σεβασμός στον αναγνώστη, έμελε να αυτονομηθούν από τον ίδιο και θα μπορούσε άραγε να προβλέψει ότι θα συντρόφευαν την εφημερίδα του επί έναν ολόκληρο αιώνα. Πράγματι, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά φαίνεται πως αποστέλεσαν το μυστικό για το κύρος που κατέκτησε στη μακρά διαδρομή της η Καθημερινή. Μαζί με ένα τρίτο, την ικανότητα πάντα να ανανεώνεται και να ανανεώνει την παράδοσή της. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα παραμένει μία από τις ελάχιστες εφημερίδες αναφοράς σε μία Ελλάδα όμως που έχει ήδη γνωρίσει τεράστιες μεταβολές. Και αυτό το πέτυχε γιατί χωρίς ποτέ να κρύψει την παραταξιακή της προτίμηση, ιεραρχούσε πάντα πρώτο το εθνικό συμφέρον και γιατί έμεινε σταθερά στραμμένη στο μέλλον. Γιατί διδάχθηκε από τα λάθη, ώστε να διεκδικεί για το κοινό της αντικειμενικότητα, αλλά και τροφή στοχασμού. Μοιάζει ίσως παράδοξο, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Αλέξης, μια εφημερίδα που γεννήθηκε μέσα στον εθνικό διχασμό, να θεωρείται στις μέρες μας γέφυρα ιδεών και ρευμάτων, αλλά και σύμβολο ψύχρεμης ανάλυσης των ειδήσεων. Δεν έδειχναν ωστόσο πάντα έτσι τα πράγματα. Ο Γιώργος Λάχος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει μικρόν άνθρωπο τον Ιωάννη Μεταξά λίγο πριν από τη μικρασιατική καταστροφή. Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να του παραχωρήσει λίγο αργότερα το 1934 και το 1935 βήμα για 70 άρθρα σχετικά με το διχασμό. Ήταν εκείνα που μαζί με την αντίπαλη δυναμική του Ελευθερίου Βενιζέλου στο ελεύθερον βήμα γέννησαν ένα μοναδικό ιστορικό τεκμήριο. Η επεπόλαιη κρίση θα μιλούσε ίσως για καιροσκοπισμό. Η ψύχρεμη προσέγγιση όμως θα διέκρινε κάτι άλλο. Την πίστη στη σκληρή αλλά δημόσια ιδεολογική αντιμαχία και την προσήλωση στον τολμηρό, στον ανοιχτό διάλογο. Γιατί αυτές οι αρχές ήταν που αιμοδότησαν για τόσα πολλά χρόνια την Καθημερινή και που δηλώθηκαν με τον πιο εμβληματικό, εμφατικό τρόπο μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, όταν η θυγατέρα του ιδρυτή, η Ελένη Βλάχου, διέκοψε την κυκλοφορία των εντύπων. Και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται και η ουσία της μακροβιότητας αυτής της εφημερίδας. Η πολιτική της τοποθέτηση υπήρξε μία, σαφής και ειλικρινής. Χωρίς συμπλέγματα, στήριξε το Λαϊκό Κόμμα, τον Ελληνικό Συναγερμό, την ΕΡΕ, αργότερα τη Νέα Δημοκρατία. Όπως και τώρα παρακολουθεί από κοντά την κυβέρνηση και μας συμβουλεύει με μέτρο και σοβαρότητα για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Σταθερές
παρέμειναν και οι πατριωτικές της θέσεις. Με εμβληματική στιγμή, την ανοιχτή επιστολή προς τον Χίτλερ την επόμενη μέρα της ναζιστικής εισβολής. Διαχρονική όμως είναι και η απόστασή της από την εξουσία, την οποία ως οφείλει ανέκαθεν προσέγγιζε και προσεγγίζει κριτικά και κυρίως με ιδεολογικά εργαλεία τα οποία διαρχώς εξελίσσονται. Έτσι, είναι για μας τους ιστορικούς και ολίγων οξύμορο ότι η καθημερινή του 1909, που γεννήθηκε ως αιχμή εναντίον του βενιζελικού φιλελευθερισμού, οριμάζει τώρα ως εργαστήριο του πολιτικού φιλελευθερισμού. Αυτή την εικόνα της καθημερινής κρατά και η γενιά μας. Υπήρξαν κι άλλοι ιστορικοί τίτλοι που επέζησαν από πολέμους, δικτατορίες και εθνικές κρίσεις. Όπως κι άλλοι που χάθηκαν σε μία νύχτα όταν λησμόνησαν τον προορισμό τους. Η καθημερινή όχι μόνο άντεξε σε αυτές τις αλλαγές, αλλά και ακμάζει. Διότι κατάφερε και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των καιρών. Από κυρία της δημοσιογραφίας έγινε λοιπόν μία ανήσυχη έφηβη του διαδικτύου. Τροφοδότησε επίσης την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Δεν έπαψε ωστόσο να υπηρετεί παθιασμένα το πρωτογενές υπόστρωμα της γραφής, το χαρτί, εκδίδοντας μαζί με την εφημερίδα και πλήθος περιοδικών και ειδικών εντύπων. Δεν υποχώρησε στα συμφέροντα. Ούτε γοητεύτηκε από τις ευκολίες του λαϊκισμού. Αντιστάθηκε στη λέλαβα των fake news και επέμεινε στο ήθος. Ήθος που δεν εκπέμπει μόνο στη δημόσια ζωή, αλλά και προς το εσωτερικό του ίδιου του κόσμου της ενημέρωσης. Κλείνω υπενθυμίζοντας τον υπέρτιτλο μιας άλλης σημαντικής εφημερίδας, το New York Times. All the news that's fit to print. Όλες οι ειδήσεις που αξίζουν να τυπωθούν. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μιας σοβαρής εφημερίδας και του άναρχου κόσμου του διαδικτύου. Και γι' αυτό, καθώς η Ελλάδα ανοίγει τα φτερά της σε ένα νέο κόσμο με αισιοδοξία και με ελπίδα, ο ρόλος της καθημερινής, καθώς εισέρχεται στη δεύτερη εκατονταετία της ζωής της, θα είναι ακόμα πιο σημαντικός. Χρόνια πολλά και πάντα επιτυχίες.